Παίξαμε μία για την άλλη. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έπαιζε τόσο σημαντικό ρόλο η τακτική, χωρίς να παρεξηγηθώ, από την άποψη ότι βγάλαμε ψυχή. Δηλαδή αυτό το μάτς ήθελε ψυχή, ήθελε καρδιά και νομίζω ότι το κάναμε, το βγάλαμε εις πέρας στο έπακρον και αυτό είναι που κρατάω, γι' αυτό είμαι και τόσο χαρούμενη για αυτή τη νίκη. Νιώθω καταρχάς ότι ένα στόχος εκπληρώθη, εξετελέστη μάλλον. Έχουμε και τον Φεβρουάριο που είναι ο επόμενος μας στόχος, άλλα δύο παιχνίδια, γιατί πάμε βήμα-βήμα, πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι, οπότε νιώθω ότι έχουμε εκπληρώσει ένα μας, έχουμε βάλει ένα λιθαράκι, ένα ακόμα λιθαράκι, για την πρόκριση για το Πανευρωπαϊκό του 23. Ίσως νιώθεις σιγουριά το σούντερ στα τρίποντα στο τέλος. Κοίτα, πάντα νιώθω. Δηλαδή, αυτό ξέρω να κάνω καλά. Πάντα νιώθω σιγουριά για αυτά τα σου. Γιατί θέλω να κερδίσω ομάδα. Αυτό ξέρω να κάνω καλά. Γι' αυτό με έχει μέσα προπονητής μου. Οπότε, ναι. Θέλει κρύο αίμα, ε. Εντάξει, θέλω να το πιστεύεις. Είπα και πριν, κρατάω το πάθος, την ψυχή που βγάλαμε, παίξαμε μία για την άλλη. Γι' αυτό είναι που κρατάω, γιατί πραγματικά αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Παίξαμε η μία για την άλλη, παίξαμε για αυτό το κορίτσι που ήταν υπέροχο σήμερα και για το άλλο, το ψηλό, γιατί δώσανε πολύ σκληρές μάχες μέσα στο παλάτι. Δεν ξέρω πώς φαίνεται απ' έξω, αλλά εμείς το γνωρίζουμε πολύ καλά. Δώσανε πολύ σκληρές μάχες και στην άμυνα, αλλά και στην επίθεση, γιατί στηριζόμαστε σε αυτά τα κορίτσια. Η εθνική ομάδα πάντα υστερούσε στα ψηλά κορμιά. Είχαμε πρόβλημα πάντα στα ψηλά κορμιά. Και τώρα που τα έχουμε, τα εκμεταλλευόμαστε. Είμαστε περήφανες για αυτές. Εγώ ακόμα περισσότερο. Πήγαν και καλά σήμερα και βοηθήσαμε να κερδίσουμε.